και άνευ αξίας. Σημειωθεί το δε ότι εκείνοι οι οποίοι του την έκαναν υπέγραφαν ως Υιός από κάτω. Και η λέξη Υιός μόνο στο ακουσμά της προκαλεί αρνητικά αισθήματα. Οι εντυπώσεις που προκάλεσαν ήσαν αρνητικές για τους ιδίους, όχι για τον πατέρα Λεβιζόπουλο. Δεύτερον, θα ήθελα να σας παρακαλώ πάρα πολύ να τονίσετε κι εσείς και ο πατήρα Λεβιζόπουλος και η συνομιλήτριά σας ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ανάγκη έστω και από εισαγωγή ξένων φιλοσοφικών συστημάτων. Η ελληνική φιλοσοφία τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχει δώσει απαντήσεις πολύ σωστές. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι φιλόσοφοι πατέρες της Εκκλησίας και οι νεότεροι φιλόσοφοι έχουν λύσει τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ανατρέχουμε ούτε σε Γερμανούς, ούτε σε Δανούς, ούτε σε Αμερικάνους, ούτε δεν ξέρω σε τι. Και επί τη ευκαιρία να πω ότι ο Κύριος που ήταν την προηγουμένη φορά μαζί σας, που είπε ότι δεν τιμάται η Εκκλησία της Ελλάδος, που πήρε μία απόφαση εναντίον του ΚΕΘΕ, θέλω να του πω το εξής, ότι αν δεν υπήρχε η Εκκλησία της Ελλάδος να παίρνει τέτοιες αποφάσεις και να προφυλάσει το ποίμνιό της με ήρωας κληρικούς όπως είναι ο πατήρ Αντώνιος ο Αλεβιζόπουλος, αυτός δεν θα είχε την δυνατότητα της ελευθερίας, της ελευθέρας μάλλον, εκλογής να σπουδάσει νομική, ούτως ώστε σήμερα να υπερασπίζεται όλους αυτούς που δεν είναι μόνο εχθροί της ελευθερίας μας, δεν είναι μόνο εχθροί των παραδόσεών μας από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι πολύ δε περισσότερο εχθροί της εξακολούθησης της ίδιας της παρουσίας της φυλής μας εις το πανανθρώπινο γίγνεσθε. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Καλώς σας βράδυ. Γεια σας. Ναι, εγώ θα ήθελα ένα σημείο να σχολιάσω και ευχαριστώ βέβαια για τα καλά λόγια. Όλοι έχουμε συστρατευτεί για αυτό το παιδί που παρουσιάστηκε με, έτσι όπως το ανέφερε ο πατέρας. Λίγο πιο δυνατά, πατέρα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά ένιωσα έτσι μία συμπάθεια για αυτό το παιδί, για τον Ηλία το Γρασία, διότι ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε την ελευθερία να σκεφτεί, να εκφραστεί ελεύθερα κτλ. Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να ενεργήσει μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης ηθικής της Scientology, και θα πούμε τι είναι ηθική. Θα γυρίσουμε πάλι στην κυρία. Είναι και αυτός και, και όλα αυτά τα παιδιά και η πρόεδρος του ΚΕΘΕ είναι πραγματικά τα θύματα. Είχαμε μείνει στα συμβόλαια. Όχι, συγγνώμη. Θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να υποθεί. Γνώριζα προσωπικά τον Ηλία τον Γρασία. Το γνώριζα από τότε που βρισκόμουν στο ΚΕΘΕ, γιατί μετά από τη μίσο να συνάω από ένα χρόνο πήγα στο ΚΕΘΕ και κάθισε και εκεί για αρκετό διάστημα. Τότε ήταν πρόεδρος και ήταν ταυτόχρονα και φαντάρος. Και κάθε φορά που έπαιρνε τις άδειές του, ερχόταν στο ΚΕΘΕ. Λίγο πριν φύγω από το ΚΕΘΕ, τον είχα ρωτήσει να μου εξηγήσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε ενδολογία και στη θρησκεία. Να μου φέρει οποιαδήποτε έγγραφα και βιβλία υπάρχουν σχετικά με τον όρο της θρησκείας. Εκείνος βέβαια μου εξήγησε τις θεωρίες του Χάμπαρτ ότι η Εκκλησία είναι η έννοια και η ορολογία που ίσχυε και στην αρχαία Ελλάδα, ότι η Εκκλησία του Δήμου είναι ο τόπος όπου γίνεται μια συζήτηση, μια συνάντηση για κάποια φιλοσοφικά θέματα και κάτι τέτοια. Θέλω να τονίσω όμως ότι ο Ηλίας είναι ένα παιδί που βρίσκεται χρόνια εκεί, από μικρή ηλικία, ότι και ο αδερφός του και οι γονείς του και οι γονείς του, οι οποίοι προφανώς αυτοί ήταν που το βάλανε στη Σαϊεντολογία, είναι στέλεχοι, δουλεύουν για την εντολογία στη Δανία. Αυτό σημαίνει πολλά. Νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε. Ο Ηλίας ο Γρασίας ήταν ο πρώτος, θα έλεγα από τους πρώτους, που έγραψε διαμαρτυρίες όχι ως νομικός σύμβουλος του ΚΕΦΕ, όχι ως μέλος του ΚΕΦΕ, αλλά ως δικηγόρος σε διάφορες αρχές. Λοιπόν, βλέπουμε μία, ας πούμε, κάτι το στερεότυπο. Δηλαδή, μία επιχειρηματολογία που αν διαβάσει κανείς το βιβλίο της ηθικής του Χάμπαρτ και τα άλλα βιβλία της Scientology τα γνωρίζει. Ξέρει δηλαδή ότι αυτά τα παιδιά δεν ενεργούν παρά μόνο σε αρμονία με την κρατούσα φιλοσοφία.
Λοιπόν, νομίζω... Πριν φύγουμε, πατέρα Αλεξόπουλο, να τελειώσει με την κυρία Τουλουπί, παρακαλώ. Κυρία Τουλουπί, μιλήσαμε και είμαστε σε συμβόλαια. Ναι. Υπάρχει ένα συμβόλαιο 2 ετών, 5 ετών και υπάρχει... Συμβόλαιο για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι, θα ήθελα να το δείξουμε αυτό το συμβόλαιο. Αυτό είναι το συμβόλαιο. Με υπογραφές, μάλιστα, υπεγράφει... είναι καλά, υπέγραφη. Όταν, κυρία Τουλουπί, το σας το... Ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Όταν σας το δείχνανε αυτό, δεν γελούσατε, δεν σας προβλημάτιζε κάτι, ας πούμε? Να σας πω. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι την περίοδο εγώ που ασχολήθηκα με το ΚΕΦΕ δεν γνώριζα, δεν είχα ρωτήσει την ορθόδοξη πίστη. Ήταν μια περίοδο της ζωής μου που βρισκόμουν εντελώς έξω από την Εκκλησία, που είχα διάφορες και ποικίλες αναζητήσεις, όπως έχουν και πάρα πολλοί άλλοι νέοι σήμερα. Και από εκεί και πέρα μου ήταν πολύ απλό να ακούσω οτιδήποτε, έστω και από περιέργεια, αν θέλετε και από ανάγκη για το πρόβλημα που ήδη είχα περάσει, και από εξερεύνηση. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω το όλο σκεπτικό. Παρακολουθούσα μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και άκουγα οτιδήποτε μου έδινε αυτή. Ήμουν όμως συνεχώς, ασχολούμουν μόνο με αυτήν και δεν είχα καμία δυνατότητα να δω τίποτα άλλο. Είχα ξεκινήσει από την αρχή με πολύ απλά πράγματα που λογικά τα είχα δεχτεί και στη συνέχεια, αφού μόνο με αυτά ασχολούμουν, δεχόμουν οτιδήποτε μου δίνανε σαν αυθεντία. Όπως το ίδιο κάνουν και εκεί μέσα και όλοι οι υπόλοιποι σήμερα. Να δούμε μια γραμμή. Ναι. Ναι, κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ξέρετε ότι στο πεδίο του Άρεως έχει περίπτωρα αυτή η Σαϊντόλωση και ότι μοιράζει αυτές τις 200 ερωτήσεις. Στην έκθεση βιβλίου λέτε. Πώς? Στην έκθεση βιβλίου. Στην έκθεση βιβλίου, στο πεδίο Μάλιστα. του Άρεως. Μάλιστα. Και έχει και μία πρόσκληση για αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα στο Τιτάνια. Στο Τιτάνια, μάλιστα. Μας το έχουν πει. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ναι. Μιλάγαμε για το συμβόλαιο για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι. Από εκεί μπορούμε να πούμε και για την ύπαρξη της μετενσάρκωσης μέσα στη διδασκαλία της Σαϊεντολογίας. Μετενσάρκωση, η Σαϊεντολογία υπήρξε πριν από πάρα πολλούς αιώνες, αλλά και πρόκειται να κάνει τον άνθρωπο να ζει πλέον για τα επόμενα εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με το σκεπτικό του Χάπα. Όμως, για να τελειώσω την ερώτησή σας για το τι ήταν εκείνο που με έκανε να φύγω, δουλεύοντας σαν staff μέσα στη Σαϊεντολογία, σαν part-time staff, στο ΚΕΦΕ, τις ώρες που δεν εργαζόμουν, πέρασα από πάρα πολλά στάδια και από πάρα πολλούς τομείς. Εργάστηκα στην αρχή, στην Ίσον Αθηνά, ως επόπτης Ακαδημίας, εργάστηκα στις εξηγήσεις των τεστ και έμαθα τα όλα σχετικά με τις αναλύσεις του τεστ που είπαμε. Έφερα νέο κοινό στη Σαϊεντόλογη, δούλεψα πάνω στις πωλήσεις των βιβλίων, παρέδωσα στη συνέχεια και κάποιες διαλέξεις και έκανα οτιδήποτε ήταν δυνατό για την πρόοδο της Σαϊεντολογίας. Κάπου όμως πιεζόμουν να κάνω όλο και περισσότερο, να δουλεύω όλο και περισσότερο, να αφήσω τη δουλειά μου, να δουλέψω αν ήταν δυνατόν όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα εκεί. Είχα και μία οικογένεια και δύο παιδιά. Έθεσε σε σημείο σύζυγός μου, ο οποίος ήταν και αυτός μέλος του ΚΕΦΕ, να έχει μεγάλους προβληματισμούς και να με πιέζει στο ότι έχω και άλλες υποχρεώσεις που πρέπει και εκεί να έχω υπευθυνότητα. Εγώ όμως, σαν φανατισμένο μέλος του Scientology, δεν δίστασα να κάνω και αναφορές στον ίδιο το σύζυγό μου, γιατί εκείνος, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χάπα... Και να καρφώσεις τον άντρα σου, έτσι. Με εμπόδιζε. Που λέει ο λαός. Ναι, να καρφώσεις τον άντρα σου. Ναι. Με εμπόδιζε από την δική μου πνευματική πρόοδο που θα αποκτούσα. Ήταν ένα εμπόδιο στη δική μου πνευματική πορεία, γιατί αυτή η πνευματική πορεία ήταν τόσο πολύ βασική για την πρόοδο ολόκληρης της ανθρωπότητας, που η οικογένεια μπορούσε κάπως να παραμεριστεί. Να πάει στην άκρη. Εκεί κάπου υπήρξαν αρκετές, θα έλεγα, προβληματισμοί. Ήταν ένα σημείο μέσα στη συνείδησή μου που με απέτρεπε κάπου, με σταματούσε στο να φύγω από την Ελλάδα και να προχωρήσω στη Δανία και αργότερα στη θαλάσσια οργάνωση. Εδώ πρέπει να κάνουμε, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας,
μία αναφορά στα λεγόμενα δυναμικά για να καταλάβετε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, υπάρχουν τα δυναμικά, είναι μία τάση, μία ροπή προς επιβίωση. Και αυτό είναι και ο σκοπός της όλης πορείας του Σεϊοντολόγου. Η επιβίωση σε ανώτερα ιδανικά, με λιγότερο κόστος και ζημιά σε κατώτερα ιδανικά. Η επιβίωση ως άτομο είναι το πρώτο δυναμικό. Η επιβίωση ως, οικογένεια, σεξ και τα λοιπά είναι το δεύτερο, αλλά το τρίτο δυναμικό είναι η επιβίωση ως ομάδα. Λοιπόν, εδώ χάρη του τρίτου δυναμικού, και έχουμε ανθρωπότητα και τα λοιπά, χάρη του τρίτου δυναμικού μπορεί να θυσιαστεί το δεύτερο ή το πρώτο. Μπορεί να θυσιαστεί η οικογένεια, διότι εδώ έχουμε την επιβίωση ως ομάδα. Και αυτό είναι πέρα για πέρα ηθικό. Όπως ηθικό είναι παραδείγματι να εξοδετερωθούμε εμείς όλοι εδώ. Ναι. Για να... Είστε, γεια σας. Ναι, ορίστε. Ναι, κύριε Μιχαλόπουλε. Ορίστε. Έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή εκπομπή. Δηλαδή. Θέλω να σας πω ότι οι ιδέες δεν καταπολεμούνται με δικαστήρια ή αφορισμούς όπως ναζισμός, φασισμός και κάτι άλλο που είπε ο προσκεκλημένος σας. Μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε σε πάρα πολύ εχθρικό κλίμα και πολλά δικαστήρια είχαν επιβάλει πολύ μεγαλύτερες ποινές εναντίον των πιστών των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Από αυτές που ζητάνε για μας από το ΚΕΦΕ, έτσι. Πώς? Από αυτές που ζητάνε για μας από το ΚΕΦΕ. Όχι, όχι, καμία σχέση. Κακός αυτή. Άλλη αυτή η περίπτωση. Μάλιστα. Άλλο. Όσον αφορά για τις αμοιβές των σαϊτολόγων, ούτε καν τους ξέρω πώς λέγονται, ούτε καμιά σχέση δεν έχω. Ο λαός έχει διαφορετική γνώμη για τις αμοιβές των ιερωμένων μας, για τον προσελητισμό. Μάλιστα. Ο προσελητισμός δεν θα είχε κανένα λόγο να υπάρχει εναντίον της χριστιανικής θρησκείας, εάν οι ιερωμένοι μας εστέκονταν στο ύψος τους. Εφόσον όμως έχουμε ακόμα και στην Εκκλησία γάμους με κατηγορίες, με πολυελαίους. Αυτά έχουν καταργηθεί. Αυτά έχουν καταργηθεί, σας πληροφορώ. Εφόσον ακόμα και τα μισή. Κύριε μου, αυτά έχουν καταργηθεί, σας λέω. Ναι, έχουν... Οι κατηγορίες έχουν καταργηθεί. Δεν... Τώρα, εάν θέλει κάποιος, καθίστε να λέμε τα πράγματα, εγώ κάνω κριτική προσπάθεια κατεύθυνση. Εάν θέλει κάποιος να πάει στην Εκκλησία και να θέλει να ανάψουνε τα φώτα και να κάνει και να διάξει, αυτό το λέει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα όμως, σας πληροφορώ πολύ καλά, ότι στην Εκκλησία μπορεί να πάει να κάνετε ένα μυστήριο χωρίς να σας ζητήσουν δραχμή, πέρα από τα νόμιμα χαρτώσιμα. Εάν έχει κάποιος την ευχαρίστηση να αφήσει κάτι για τον νεοκόρο, να αφήσει κάτι για οτιδήποτε, το κάνει. Από εκεί και πέρα όμως, εάν θέλει κάποιες άλλες εξτρά υπηρεσίες, οι οποίες έχουν μια επιβάρυνση για την Εκκλησία. Όταν ανάψει η Εκκλησία τρεις πολυελαίους και είναι 300 λάμπες, η Εκκλησία πληρώνει φως. Δεν το δίνει η ΔΕΗ δωρεάν. Και σε αυτή ακόμα την περίπτωση, ναι, το μπακτσίσι... Αφήστε, τώρα πάτε αλλού. Δεν έχουμε καμία δουλειά τώρα με αυτά. Λοιπόν, καλή σας νύχτα. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο ακροατής, ο τηλεθεατής, διότι... αντιστρέφονται τα πράγματα. Αυτοί που μίλησαν για ναζισμό ή για ρατσισμό ή για φασισμό είναι οι σαϊντολόγοι. Έχω εδώ ένα γράμμα από το χώρο αυτό που απευθύνεται προς Πατριάρχη Βαρθολομαίο, Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Πατέρα Τάδε. Προς πάσαν όλων αρχή και εξουσίαν. Σως ρατσισμό. Ναι, ναι, τα πάντα, ναι, ναι. Λοιπόν, και εδώ ο στόχος της επιστολής αυτής είναι να σταματήσει η διορθόδοξο συνδιάσκεψη της Μυτιλίνης, ναι, η οποία η οποία ασχολήθηκε με ένα θέμα καθαρά ποιμαντικό, ναι, και οριοθετήσεως, και λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε να δείτε, ίσως μπορεί να τα διαβάσουν οι ακροατές, λοιπόν, με μεγάλα γράμματα, σταματήστε, λέει, έξω οι Ναζί από την Ελλάδα, σταματήστε τη συνδιάσκεψη, μας φτάνουν τα αιματοκυλίσματα. Ναι, γιατί τους πείραξε περισσότερο ο πατέρα Αντώνη, λοιπόν, διότι είχε διεθνή χαρακτήρα η ιστορία αυτή. Το να βρίζουν με χυδαίο τρόπο και να σηκωφαντούν και να δασπολογούν οι σαϊντολόγοι, αυτό είναι νόμιμο,
διότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη συνταγή για τη σωτηρία της ανθρωπότητος και επομένως μπορεί με κάθε... Τώρα, το να λέμε εμείς ότι διάλεξε τι θέλεις, δεν συμβιβάζει η Ορθόδοξος πίστη με την οποιαδήποτε άλλη εκτός της Ορθοδοξίας, αυτό χαρακτηρίζει τον ναζισμό. Να περάσουμε ξανά πάλι στην κυρία Τουλούπη να ολοκληρώσει, δεν έχουμε αφήσει να ολοκληρώσει. Και ένα δεύτερο σημείο για αυτά, θα ευχόμην εκείνος που εργάζεται να αμείβεται. Ναι, αυτό θέλω να τελειώσω. Ας τελειώσουμε την κυρία Τουλούπη για να έχω κάποιες άλλες ερωτήσεις να κάνω. Μισό λεπτό. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Ευχαριστώ. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Είμαι Θεοδόρου. Ναι, ναι. Μιλήσει από το τηλέφωνο χθες. Ναι, ναι. Είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ το ΚΕΦΕ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για το τάκτ που δεν είπατε το όνομά μου στην τηλεόραση. Δεν είχα σκοπό να το κρύψω, δεν το έχω κρυφό άλλωστε. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου αφιερώσετε λίγο χρόνο να πω ορισμένα πράγματα στους τηλεθεατές. Πολύ ευχαρίστως. Και όπως σας είπα την άλλη Παρασκευή, είμαστε εδώ για σας. Χαίρομαι που το λέτε στον αέρα, διότι αναλαμβάνετε και μία δέσμευση προς τους τηλεθεατές. Αφήστε κύριε Θεοδόρα, αν θέλετε να μιλήσουμε, αντρίκια, και αφήστε τις δεσμεύσεις και τους νομικισμούς. Σας το είπα, μα σας το είπα και χθες, ότι... Κύριε Μιχαλόπουλε, ναι. Έχετε την καλοσύνη να με ακούσετε. Μα όταν αρχίσετε να μου λέτε ότι αναλαμβάνω δεσμεύσεις. Ναι. Καμία δέσμευση δεν αναλαμβάνω. Σας καλώ ελεύθερα να δείτε. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω τι να... δεσμεύσεις και δεσμεύσεις. Την αναλάβετε τη δέσμευση. Ναι. Διότι σήμερα, παρότι σας παρακαλέσαμε να παραστούμε. Ναι. Παρότι σας στείλαμε εξώδικο με το... Μας το στείλατε χθες. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, την ώρα που με πήρατε και αρχίσατε... Που τελειώσω. Να τελειώσω κι εγώ αν θέλετε. Όχι κύριε Μιχαλόπουλε, έχετε όλο το χρόνο προ και μετά. Και να αρχίσετε και να τελειώσετε. Αν έχετε την καλοσύνη, να επιτρέψετε και στον άλλον να πει την άποψή του. Λοιπόν, λέγεται. Δεν είμαι μέλος του ΚΕΦΕ κύριε Μιχαλόπουλε, συνεπώς... Αυτό είναι πρόβλημά σας. Οι ηρωνίες, οι απευθυνόμενες προσωπικά δεν έχουν κανένα... Ποια ήταν η ηρωνία, πού την είναι την ηρωνία? Στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε το εξώδικο και την... Εγώ όπως είδατε δεν είπα, ποια ηρωνία, αφού δεν είπα ούτε όνομα. Τέλος με αυτό το θέμα. Μα, μπράβο. Επί της ουσίας... Ναι, ακούμε. Ο Χριστιανός Ορθόδοξος καταρχήν μέχρι πρότινος ήμουν υπερήφανος που η Ορθοδοξία δεν είχε ιερά εκτέταση κατά τους σκοτεινούς χρόνους του Μεσαίωνα. Μάλιστα. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι απέκτησε εν έτη 1995. Μπράβο. Κατά δεύτερο λόγο, έχετε προφανώς ιδιαίτερα πρωτότυπη ιδέα περί διαλόγου όταν μας καλείτε στην αρχή της εκπομπής σας για διάλογο τη στιγμή που προηγουμένως, χθες, μου αρνηθήκατε κατηγορηματικά να εμφανιστεί εκπρόσωπος του ΚΕΦΕ στην εκπομπή σας. Δεν μπορούσε σήμερα, την άλλη Παρασκευή. Δεν μπορούσε την άλλη Παρασκευή. Απλά θα ήθελα να θέσω αυτά τα πράγματα υπόψη των τηλεθεατών σας. Την πρώτη εκπομπή παρουσιάστηκε ο κύριος Γρατσίας. Στην τρίτη εκπομπή θα ξαναπαρουσιαστεί, στην τέταρτη εκπομπή θα ξαναπαρουσιαστεί. Λοιπόν, υπάρχει ένας προγραμματισμός, τον οποίο κανονίζουμε εμείς στο σταθμό. Βεβαίως, σύμφωνα με την δημοσιογραφική δεοντολογία πάντοτε. Αφήστε τη δεοντολογία, γιατί εσείς με πήρατε με άλλους στόχους εχθές να μιλήσουμε φιλικά και είχατε ήδη στείλει τα εξώδικα και τις αγωγές. Ήταν επαγγελματική μου υποχρέωση. Επαγγελματική σας υποχρέωση. Εκεί δεν έχετε δεοντολογία στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Το τηλεφώνημα που σας έκανα ήταν εκ του Περισσού. Εκ του Περισσού ήτανε... Όφιλε να εκτιμηθεί δεόντως. Γιατί να σας εκτιμηθεί, για ποιο λόγο? Διότι ήτανε ευγενές εκ μέρους μας να σας πω... Να μας πείτε τι? Ότι μας ζητάτε 5 εκατομμύρια και θέλετε και 10 μήνες φυλακή. Ότι έχετε τον χρόνο... Ναι. Να ορθώσετε... Σοπάτε καλέ τώρα, σοπάτε καλέ. Αυτό το τηλέφωνο αν θέλατε διοντολογία... Θα ανακρίνετε που μπορούσα να το κάνετε νωρίτερα. Πέραν αυτού κύριε Μιχαλόπουλε, θα ήθελα μία-δύο ερωτήσεις προς τον πατέρα Λεβιζόπουλο. Ευχαρίστω. Ακούει ο πατέρας Λεβιζόπουλος, ακούει. Ο οποίος μίλησε για νεοφανείς αιρέσεις. Από ό,τι ξέρω, αίρεση είναι απόκληση από κάποιο δόγμα. Αν θα μπορούσε ο πατήρα Λεβιζόπουλος να μας εκθέσει ποιο είναι το δόγμα της Αϊαντόλωση και ποια είναι η απόκληση η οποία εκφράζεται στην Ελλάδα. Για να μιλάμε με σωστούς φιλοσοφικούς όρους. Διότι είναι και καθηγητής φιλοσοφίας ο κ. Λεβιζόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, σε σχέση με τις αντιφατικές αποφάσεις, εάν είναι ή δεν είναι θρησκεία της Αϊαντόλωσης, θα ήθελα να σας πω το εξής. Οι απανταχού διώκτες των διαφόρων φιλοσοφικών οργανώσεων και των όποιων έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία, η οποία αναπόφευκτα άπτεται της θρησκείας, η πρώτη επίθεση που δέχονται είναι το ότι είναι θρησκεία. Και λένε βεβαίως οι άνθρωποι, ωραία, είμαστε θρησκεία. Αναγνωρίστε το μας. Λοιπόν, ποια είναι η αντίδραση? Ενώ η κατηγορία είναι το ότι είστε θρησκεία,
όταν τίθεται θέμα στην αρμόδια πολιτεία να αποφασίσει αν είναι ή όχι θρησκεία, η πολιτεία πάντα όχι δεν είστε. Λοιπόν, να μας πει ο κ. Αλεβιζόπουλος, είναι απατεώνες ή τη Scientology όταν λένε ότι δεν είμαστε θρησκεία και τα δικαστήρια αποφαίνονται ότι δεν είναι θρησκεία ή είναι θρησκεία τελικά. Και ποιος έχει δίκιο, η πολιτεία, η Scientology ή η κατηγορία. Ωραία. Σας προς το παρόν και απαντάει. Την Παρασκευή να μπορέσουμε να εκτάξει. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας νύχτα. Γεια σας. Νομίζω ότι στα πλαίσια της εκπομπής θα δοθεί πλήρης απάντηση με στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένα τα χαρτιά μου, δεν μπορώ βέβαια να τα βρω. Τώρα, ως προς το δόγμα, αν υπάρχει απόκληση, ίσως έχει δίκιο ο κύριος Θεοδόρου που λέγει ότι δεν είναι αίρεση με την έννοια της χριστιανικής, διότι ουσιαστικά ακυρώνει όλη την εν Χριστώ διδασκαλία, όλη την πίστη τη χριστιανική, δεν αφήνει τίποτε όρθιο. Και επειδή μιλάει για ιερά εξέταση κτλ., θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβάσετε αυτήν την επιστολή που γράφει, βέβαια δεν γράφει την ιδιότητά της εδώ, αλλά η κυρία που τη γράφει είναι υπεύθυνη σεμιναρίων στην οργάνωση αυτή. Ας μην πούμε το όνομά της. Λοιπόν, είναι και σφραγισμένο εδώ, το βλέπετε, είναι επίσημο. Λοιπόν, διαβάστε το σας παρακαλώ, να δείτε ότι η κυρία αυτή ισχυρίζεται από το ένα μέρος ότι είναι ορθόδοξη χριστιανή και η καλύτερη μάλιστα, και από το άλλο μέρος με ποια έννοια μιλάει για ιερά εξέταση. Για να πού απευθύνεται, πατέρα, λέει, απευθύνεται προς ανωτάτη εκκλησιαστική. Σε βαλινότατε. Να το διαβάσω. Σε δεσπότη πάντως. Ναι, σε πατριάρχη. Σε πατριάρχη, μάλιστα. Ναι. Σεβασμιότατε, σας χαιρετώ. Συγχωρέστε με αν σας κλέβω λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρετε και πραγματικά θεωρώ αναγκαίο να σας επικοινωνήσω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω πως είμαι χριστιανή ορθόδοξος και πιστεύω περισσότερο από τον καθένα στον Κύριο. Περισσότερο από τον καθένα στον Κύριο. Αυτό φυσικά όμως δεν μου απαγορεύει να είμαι σαϊεντολόγος. Δηλαδή συμβιβάζεται το πράγμα. Μάλιστα. Και έρχομαι εγώ τώρα ως ποιμένος να το υιοθετήσω αυτό ή να το απορρίψω. Εάν το υιοθετήσω αυτό, τότε δεν είμαι ιερά εξέταση. Προδίδω όμως την αποστολή του ποιμένος. Διότι ο ποιμήν έχει ως σκοπό να οδηγήσει τα πρόβατα στην ποιμή, να τους δώσει τη σωστή τροφή, να τα προφυλάξει από τη δηλητηριώδη, να τα μάθει ποια είναι η σωστή και ποια και να τους προστατεύσει από το λύκο. Όπως εγώ έτσι και τόσοι άλλοι, σαν εντολόγοι, το μόνο που θέλουμε και πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε πραγματικότητα είναι να υπάρξει αγάπη και ομόνια πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, αυτόν που ήθελε και ο Χριστός με λίγα λόγια. Κοιτάξτε, φυσικά υπάρχουν απλό, και πολλοί που δεν τους συμφέρει η έννοια της αγάπης και της ειρήνης. Είναι απλό. Η ειρήνη, όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα συμφωνούν σε αυτό. Αυτή η Ευαγγελία, εάν, είναι η ειρήνη. Εάν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη εγκολπωθούν την ιδεολογία, την κρατούσα ιδεολογία και υποταχθούν υπό τη μία ηγεσία, αυτομάτως θα εξαπλωθεί η ειρήνη. Γι' αυτό και όταν μιλάνε, επειδή μιλάμε τώρα με τον νομικό σύμβουλο, όταν μιλάνε για δικαιώματα, γιατί δικαιώματα τώρα γίνεται λόγος, μιλάνε, λέει, θα το βρούμε αυτό, μπορώ να σας το δείξω, ότι μόνο οι τίμιοι άνθρωποι έχουν δικαιώματα. Οι ανέντιμοι δεν έχουν δικαιώματα. Οι ανέντιμοι είναι εκείνοι που διαφωνούν με την κρατούσα ιδεολογία. Λοιπόν, βγάλετε συμπεράσματα ποιος είναι. Να τελειώσω το γράμμα. Αν θέλετε να τελειώσω το γράμμα και κρατήσετε κάποια σημείωση να το. Αυτή είναι η φανερή εχθρή, όπως είναι οι Ναζί, οι έμποροι ναρκωτικών, και αυτούς μπορώ να τους καταλάβω, γιατί δεν τους συμφέρει ένας κόσμος χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που λειτουργούν πάνω στις ίδιες γραμμές με τους προηγούμενους, και το παράξενο είναι ότι ορισμένοι από αυτούς είναι εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τι θράσος πιστεύουν ότι είναι και εκπρόσωποι του Κυρίου. Μάλιστα. Ποιοι είναι τώρα αυτοί. Προφανώς εννοεί εσάς. Το λέει, παρακαλώ. Ναι. Δεν θα μιλήσω με γενικότητες, αλλά θα αναφερθώ μόνο σε ένα όνομα που οι πράξεις τουλάχιστον δίνουν ποιος πραγματικά είναι και που σε μια προηγούμενη ζωή προηγούμενη θα ζωή. Πρέπει να ήταν ο αρχιερέας ιεράς εξέτασης. Ο αρχιερέας, να γράφουμε τώρα. Και ο κύριος δικηγόρος εδώ, ναι. Ο κύριος Θεοδόρου, νομίζω, ο Θεοδόρου, εδώ δεν λέγεται. Ενσαρκωμένο ναι. τον αρχιερέα. Μα μίλησε πάλι για την ιερά εξέταση. Μίλησε για την ιερά εξέταση το 1995. Βλέπετε ότι είναι ορολογία της Scientology. Μάλιστα. Προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Είναι στερεότυπα δηλαδή τα πράγματα. Ωραία. Φυσικά μιλάω για τον Πάτερ Αλεβιζόπουλο.
ας μου επιτραπεί από σεβασμό προς τον Θεό να μην ξαναπροσφωνήσω αυτόν τον άνθρωπο πάτερ, γιατί μάλλον οι πράξεις του δείχνουν πως δεν αξίζει τον τίτλο αυτόν. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει θέσει τον εαυτό του υπέρ της αναβίωσης του μεσονισμού και έχει μπερδέψει σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε. Μάλιστα. Αυτός αν δεν είναι φασισμός. Είναι ένα άτομο που ζει μέσα σε φαντασιώσεις, που απεκάλεσε τους αεντεολόγους αιρετικούς, αλήθεια και τον Χριστό αιρετικό, δεν τον απεκάλεσαν κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας. Με ποιο δικαίωμα τώρα αυτός ο κύριος κατηγορεί την αεντεολογία και την Ούμαν Ελλάς σαν αίρεση? Η αεντεολογία είναι μια επιστήμη ή μια φιλοσοφία που έχει σαν σκοπό της να βοηθήσει τους ανθρώπους. Σε ένα τέτοιο έργο θα έπρεπε να βοηθήσει και ο κύριος Αλεξόπουλος και όχι να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει είναι να διαλλαγεί το μίσος, κάτι που ο κύριος δεν το ήθελε καθόλου. Αλήθεια, ποιον κύριο υπηρετεί? Να μια ερώτηση που θέλει απάντηση. Μα το κυριότερο απ' όλα ποια συμφέροντα εξυπηρετεί? Σίγουρα όχι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ας μην ψάχνετε να βρείτε, γιατί ο κόσμος δεν έρχεται στην Εκκλησία. Ψάξτε να βρείτε και όλα αυτά. Μάλιστα. Βλέπετε εδώ αυτό το κορίτσι. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι. Ορίστε. Μάλιστα. Βλέπετε αυτό το κορίτσι με τι φανατισμό. Δηλαδή δεν μιλάμε με τη γλώσσα του ή με... Μιλάμε άλλο. Παίζουν όμως όλοι με ιερά εξέταση. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχω κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, να δείτε πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Είναι η λεγόμενη μπροσούρα του μίσους. Και είναι πολύ καλά βαλμένη. Αν θα δείτε αυτό το βιβλίο, έχει μία αντιπαραβολή σκίτσων από τα έντυπα του Χίτλερ και αντίστοιχα από την κριτική που γίνεται στη Σέντερ. Λόγχαρ έχει εδώ το χταπόδι. Το χταπόδι το χρησιμοποίησε και ο Χίτλερ για τους Εβραίους. Λοιπόν, το χταπόδι δεν το εφεύρε ο Χίτλερ. Είναι σύμβολο. Λοιπόν, και το χταπόδι το χρησιμοποιούν όλοι, στο περιοδικό Times, παραδείγμα. Ναι, η αντιλογία. Χρησιμοποιείται το χταπόδι. Λοιπόν, το χταπόδι δεν το εφεύρε ούτε το περιοδικό Times, ούτε ο Χίτλερ. Είναι σύμβολο. Αν θέλανε να κάνουν μια αντιπαράθρωση και μια σύγκριση, θα έπρεπε να μας πούν τι έλεγε ο Χίτλερ, αδίκως για τους Εβραίους βέβαια, και τι λένε οι κριτικοί οι σημερινοί για τους εντολόγους. Και εδώ στο τέλος λοιπόν έχει τα ονόματα, τότε που βγήκε το 91 νομίζω βγήκε αυτό, όλων των κριτικών, όλων εκείνων οι οποίοι τα έβαλαν με τη Scientology. Και έχει οδηγίες στους οπαδούς του τι να κάνουν, που να γράψουν στις μυστικές υπηρεσίες κτλ. Δηλαδή εδώ αυτό φαίνεται καθαρά ότι είναι ένα κατασκευασμένο πράγμα, οι άνθρωποι δεν αυτενεργούν, δεν σκέπτονται. Αυτό το πράγμα τώρα εδώ έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία του στο εξωτερικό με δικαστική απόφαση. Ναι. Και αυτά τα πράγματα τα φέρνουν εδώ είτε προφορικά είτε αυτά. Πατέρα Αντώνη, θέλω ένα λεπτό, θέλω να ολοκληρώσω με την κυρία Τουλούπη. Θα μου επιτρέψετε έτσι. Κυρία Τουλούπη, λοιπόν, πέστε μου, ολοκληρώστε, θέλω το σημείο φυγής πλέον θέλω. Έχουμε φτάσει στο σημείο φυγής. Ένα πρωί λοιπόν ναι. αποφασίζετε ότι είστε λάθος. Ότι είναι λάθος όλα αυτά. Ναι. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να είναι λάθος? Δεν θα σας διακόψω καθόλου. Θέλω να το ολοκληρώσετε. Το ξέρω, είναι οδυνηρό. Έχετε περάσει κάποιες πικρές εμπειρίες. Αγωνίες είχαν συνδεθεί και με τραγικά γεγονότα οικογενειακά σας. Λοιπόν, θέλω όμως να ολοκληρώσω μαζί σας. Γιατί έχετε το θάρρος να έρθετε να κάνετε αυτή την κατάθεση. Θάρρος καρδιάς, θάρρος ψυχής, αλλά και θάρρος γενικότερα, ας πούμε. Γιατί όπως μαθαίνω, σας έχουν βάλει στο στόχαστρο, ας πούμε, θεωρούν ότι κατά κάποιον τρόπο προδώσατε τις αρχές τους. Και δεν θα εκπλαγώ εάν, κύριε Μιχαλόπουλε, χρησιμοποιήσουν για την κυρία Τουλούπη πράγματα από μέσα από το κέντρο. Εκεί γίνονται τα λεγόμενα auditing. Μεταφέρεται κανείς σε μια κατάσταση υπνώσεως και λέει ό,τι θέλει για το παρελθόν. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει, θα πούνε και αυτά. Λοιπόν, ναι κυρία Τουλούπη. Καταρχήν θα μπορούσα να πω ότι... Λίγο πιο δυνατά να έχει την καλοσύνη. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι ο ίδιος ο Θεός ήταν εκείνος που μέσα από κάποιο δικμού δώσε ένα δικό του μήνυμα. Το μήνυμα αυτό που έψαχνα να βρω μήνες πριν και μέσα μου γινόταν μία πάλι. Κάπου προβληματιζόμουν με πάρα πολλά πράγματα που πλέον σαν ενεργός τέλεχος και σαν staff του ΚΕΦ άρχισα να μαθαίνω. Άρχισα να βρίσκομαι μέσα σε meeting, σε συζητήσεις στο staff που γινόντουσαν εντελώς απόρριτες,
να μαθαίνω διάφορα πράγματα μέσα από τη διοίκηση, μέσα από τις διασυνδέσεις του ΚΕΦΕ με άλλες υπηρεσίες, με άλλες χώρες και με προβλημάτισαν πάρα πολύ. Φυσικά η όλη φιλοσοφία ήταν τέτοια που σου δημιουργούσε και κάποια στόπ. Βρισκόμουν σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Μία νύχτα όμως, εντελώς ξαφνικά, και ενώ είχα πάρει την απόφαση μαζί με τον σύζυγό μου και με ένα φιλικό μας ζευγάρι που εμείς είχαμε βάλει τότε σε εντολογία και αυτοί βρίσκονται δυστυχώς ακόμη εκεί, παρόλες τις προτροπές μας μέχρι σήμερα να τους εξηγήσουμε το ότι βρίσκονται σε λάθος δρόμο, ότι εμείς γνωρίσαμε την Ορθοδοξία, να τους θέσουμε τα σημεία της διαφοροποίησης της Ορθοδοξίας από τη εντολογία. Αυτό που λέμε το ότι δεν συμβιβάζεται με την Ορθόδοξη πίστη, εμείς απλά δεν τη γνωρίζαμε. Γνωρίζοντας πλέον την Ορθόδοξη πίστη, μπορείς να καταλάβεις όλη τη φιλοσοφία της εντόλωσης και να εξηγήσεις πάνω σε αυτή. Λοιπόν, ετοιμάζαμε ένα καινούριο κέντρο της εντόλωσης. Το τρίτο τότε στην Ελλάδα. Ψάχναμε ήδη να βρούμε και το χώρο που θα νοικιάζαμε για να φτιάξουμε αυτό το κέντρο. Είχαμε πληρώσει τα χρήματα που τα χρήματα θα τα είχαν δώσει στη Δανία, που θα έφερναν τα βιβλία, τις εγκυκλοπαίδειες, το ηλεκτρόμετρο. Είναι ένα ειδικό όργανο που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της ακρόασης μόνο μέσα στην οργάνωση της εντόλωσης και όλο το σχετικό γραφικό υλικό που χρειάζεται για να πάρουμε την άδεια να ιδρύσουμε αυτό το κέντρο. Τη χρηματοδότηση την έκανε το φιλικό μας πρόσωπο, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ονόματα. Και εγώ και ο σύζυγός μου θα παίρναμε κάποιο ρόλο εκεί, μέσα στη διεύθυνση, σαν staff της Mission Αθηνά, αλλά και αργότερα σαν συνεργάτες του ΚΕΦΕ. Και ενώ βρισκόμουν μέσα σε αυτό το δίλημα και σε όλους τους άλλους προβληματισμούς, ότι εμείς μαθαίνουμε μια ηθική, προσπαθούμε να την τηρήσουμε, αλλά κάποιοι άλλοι κύριοι εκεί μέσα έκαναν ακριβώς τα αντίθετα πράγματα, δεν υπήρχε καμία ηθική σε αυτούς, είχαν εντελώς αντίθετη προσωπική ζωή με την ηθική της οργάνωσης. Ένα βράδυ, εντελώς ξαφνικά βρέθηκα στο νοσοκομείο παιδών. Βρέθηκα στην πτέρυγα των χειρουργείων, όταν η μικρή κόρη του φίλου μας χρειάστηκε να εγχειριστεί άμεσα για μια οξία περιτονίτιδα. Βρέθηκα πάλι μετά από 2 χρόνια στη μονάδα της του χημειοθεραπευτικού τμήματος, εκεί που είχα νοσηλεύσει το παιδί μου. Και χωρίς να το θέλω, τα βήματά μου με οδήγησαν στο δωμάτιο της μικρής απομόνωσης, όπου εκεί έζησα ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, ένα κομμάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και για μένα, σε αυτό το δωμάτιο έγινε το μεγάλο γκρέμισμα, το γκρέμισμα που θέλει ο Θεός να δώσει σε μένα, του οικοδομήματος που είχα φτιάξει. Είχα βάλει τον εαυτό μου πάρα πολύ ψηλά μέσα στα εντόλωση. Πίστευα ότι είχα τέτοιες ικανότητες και δυνατότητες και ότι εγώ ήμουν υπεράνθρωπος. Μπαίνοντας όμως σε αυτό το δωμάτιο μετά από 2 χρόνια που θα ξεχάσω όλη αυτή την ιστορία, θυμήθηκα ότι τότε απεγνωσμένα έψαχνα και παρακάλαγα να δω το Θεό. Να δω και έλεγα ότι Θεέ μου, αν υπάρχεις και αν είναι αλήθεια ότι μπορείς εσύ να κάνεις θαύματα, τότε μόνο εσύ θα μπορέσεις να σώσει το παιδί μου, μόνο εσύ θα μπορέσει να το κάνεις καλά. Ο Θεός το έκανε καλά. Εγώ όμως το ξέχασα αυτό. Εγώ πιστεύοντας ότι μπορεί αργότερα να έχω κι άλλους προβλήματα, όπως μας είπε ο προσιλητιστής μας, προχώρησα μέσα σε εντόλωση και ξέχασα. Ξέχασα το ότι είχα ψάξει το Θεό από ανάγκη, δυστυχώς, γιατί είμαστε και πολύ αχάριστοι. Και όταν μου έδωσε αυτό που ήθελα, μετά εγώ τα ξέχασα όλα αυτά, προχώρησα στις φιλοσοφίες, δόθηκα εκεί γιατί δεν είχα ζήσει ουσιαστικά μέσα στην Ορθοδοξία. Και όταν πλέον βρέθηκα σε αυτό το δίλημα το ότι πρέπει να ανοίξουμε ένα καινούριο κέντρο, είναι όντως αλήθεια όλα αυτά, μου έδωσε το μήνυμα ότι βρίσκομαι μέσα σε μία αίρεση. Μέσα σε μία νύχτα γκρεμίστηκαν τα πάντα μέσα μου. Μέσα σε μία νύχτα ξύπνησε ξαφνικά η συνείδησή μου, αυτή που ήταν πορωμένη τόσο καιρό. Και έψαξα απεγνωσμένα να βρω έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο στα πλαίσια της Ορθοδοξίας. Έναν κληρικό, έναν ηγούμενο. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να μου εξηγήσει, να με βοηθήσει. Να βγω μέσα από αυτό το αδιέξοδο που βρέθηκα και μέσα από αυτή την τρέλα που πήγε στο κεφάλι μου. Και δυστυχώς υπάρχει άγνοια, μεγάλη άγνοια για αυτά τα θέματα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Λυπάμαι που θα το πω και ταλαιπωρήθηκα πολύ. Ταλαιπωρήθηκα γιατί και εγώ δεν ήξερα που έπρεπε να απευθυνθώ ύστερα από όλη αυτή την εμπειρία που είχα και έπεσα σε λάθος ανθρώπους. Σε λάθος ανθρώπους που
δεν με βοήθησαν και με έφεραν σε ένα τέτοιο σημείο που να πάρω μια απόφαση μέσα μου. Να πω πλέον πως το μόνο που θα μπορούσα να κάνω ήταν να καταφύγω στην αυτοκτονία. Στην αυτοκτονία γιατί πέρα το ότι βρέθηκα μέσα αυτή την πλάνη, αισθανόμουν και την ευθύνη και το βάρος της συνείδησή μου των ανθρώπων που εγώ μόνη μου είχα πάει μέσα στη Scientology. Το σημείο της ανατροπής, θέλω να μου πείτε, που πήρατε εκείνο το πρωί την απόφαση ότι εγώ διακόπτω. Εδώ το θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Ναι, θα μιλήσω για αυτό το θέμα. Καταρχήν να ευχαριστώ τον Θεό. Να τον ευχαριστήσω γιατί εκείνη τη μέρα έφερε τα βήματά μου στο τέλος αυτής της μέρας να συναντήσω τον πατέρα Αντώνιο. Να μου μιλήσει κάποιο άτομο για αυτόν. Και ήμουν αποφασισμένη πλέον ότι αν και αυτός ο ιερέας μου φερότανε κατά τέτοιον τρόπο όπως η προηγούμενη που είχα πάει από τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα, θα έβρισκα την πρώτη πολυκατοικία που θα βρισκόταν εκεί κοντά και θα έπεφτα στο κενό. Ήμουν γι' αυτό αποφασισμένη. Ειλικρινά σας το λέω, είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ίσως οι προηγούμενοι ιερείς να μην είχαν και την προπαίδεια. Δεν είχαν την παιδεία. Κοιτάξτε, το θέμα των αιρέσεων, το θέμα των παραθρησκευτικών οργανώσεων δεν είναι απλό, ας πούμε. Ναι. Ξέρετε, τώρα και εμάς, τους δημοσιογράφους να πάρετε, και προχωρημένους δημοσιογράφους, και μεγάλους δημοσιογράφους, αλλά και δικηγόρους και γιατρούς και επιστήμονες γενικότερα, δεν θα σας πούνε ακριβώς τι είναι οι αιρέσεις, που δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν, δεν μπορέσανε ή δεν πέσανε μπροστά να τα παρακολουθήσουν. Ο πατέρας Αντώνιος όμως έχει μια ειδικότητα, έχει μια ανθρωπιά. Ασχολείται τόσα χρόνια, είναι και ιερά εξέταση όπως θέλουν να το λέμε. Λοιπόν, είναι ο ερεξαστής, είναι ο Ναζί, είναι ο Χίτλερ, ο Μουσουλίνι, όλα αυτά. Ας πούμε τι να κάνουμε, εντάξει. Πετάμε μια κουβέντα, ξέρετε τι εύκολο είναι να λες ο ερεξαστής. Δεν μας πληρώνει, ας πούμε. Θα τα δούμε όμως, τώρα παρακάτω. Τότε έτσι μπορούσα να τα δω εγώ. Είναι πάρα πολύ εύκολα αυτά, έτσι. Ναι, είναι εύκολα αυτά όλα. Ναι. Δεν γνώριζα την ουσία της Ορθοδοξίας, εκείνη τη στιγμή εγώ αυτή την. Αυτό είδα. Όπως είναι και εύκολο αυτό να λες ότι εγώ είμαι καλός χριστιανός, ξέρετε τι εύκολο είναι. Ναι, και δεν πηγαίνω στην εκκλησία γιατί η εκκλησία είναι για τους παπάδες. Είναι το ίδιο, ξέρετε, που λένε και οι αγράμματοι. Πιστεύω. Οι αγράμματοι, οι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πάει στα πανεπιστήμια, που λένε εγώ έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο του λαγού, το πεζοδρόμιο. Ξέρετε τι εύκολα είναι αυτά. Ναι, ότι εγώ είμαι καλός χριστιανός. Αμέ, το να είσαι καλός χριστιανός. Υπάρχουν άλλα πράγματα και αν δεν σου κάνει ένας παπάς, ας πούμε, υπάρχει εκεί μέσα σου η πίστη και υπάρχει μέσα σου η πίστη για να βρεις τον παπά τον καλό, για να βρεις τον καλό τον μοναστήρι, για να είσαι ο καλός χριστιανός. Προχωρήστε κύριε Τουλούπ, με συγχωρείτε για την διακοπή. Ποτέ δεν έπαψε η ταυτότητά μου να γράφετε ότι είμαι Ορθόδοξη Χριστιανή σε όλο αυτό το διάστημα. Άχι. Που δεν γνώριζε την Ορθοδοξία. Σε κάποιους άλλους είναι τυχαίο. Αυτό εγγράφει λόγω στην αστυνομία ότι πήγανε. Σε άλλους γράφει τυχαίο. Ναι, πραγματικά. Τυχαία γράφεται σε κάποιους, ας πούμε, πονηρούς της υποθέσεως των μεγάλων λόγων. Έχουμε και πονηρούς των μεγάλων λόγων και έξυπνους. Παρακάτω. Όταν έχεις κουραστεί λοιπόν τόσο πολύ, έχεις αφιερώσει 2 χρόνια από τη ζωή σου, διαβάζοντας από το πρωί ως το βράδυ κάποιες θεωρίες που πιστεύεις ότι με αυτές θα βοηθήσεις τους ανθρώπους και το έχεις πιστέψει πραγματικά και έχεις δοθεί σε αυτό και θέλεις να βοηθήσεις γιατί έχεις νιώσει τι σημαίνει ο ανθρώπινος πόνος σε κάποιους ιδιαίτερους τομείς, ειδικά όταν εσύ έχεις μια συγκεκριμένη ευαισθησία. Και σιγά σιγά σε έχουν βάλει πάνω σε ένα βάθρο. Και όσο πιο ψηλά έχεις βάλει εσύ τον εαυτό σου και σε έχουν βοηθήσει αυτοί να φτάσεις εκεί, τότε ξέρετε πόσο πολύ πονάει αυτή η πτώση. Γιατί είναι μεγάλο το ύψος και πονάει πάρα πολύ. Και τότε πραγματικά ένιωσα και συνειδητοποίησα το τι σημαίνει και γιατί πρώην μέλη αργότερα μπορεί είτε να τρελαθούν είτε να αυτοκτονήσουν. Βρέθηκα σε αυτά τα όρια και μπορώ να τα διακρίνω. Πέρασα μέσα από όλα αυτά και πραγματικά σας είπα ότι ευχαριστώ και τον Θεό και τον πατέρα Αντώνιο αλλά και τους συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου, τους συνεργάτες της ΠΕΓ που με την βοήθειά τους μου συμπαραστάθηκαν πραγματικά την εποχή που τους χρειαζόμουν και με τον τρόπο που πραγματικά εγώ χρειαζόμουν και μπορούσαν να με στηρίξουν στη ζωή πρώτον γιατί εγώ ήμουν αποφασισμένη να δώσω ένα τέλος στη ζωή μου. Αλλά και στη συνέχεια να γίνω πια ένα φυσιολογικό άτομο. Γι' αυτό χρειάστηκε αρκετή δουλειά, αρκετός χρόνος και πραγματικά έκανα ένα μεγάλο αγώνα αυτοί οι άνθρωποι. Και πιστεύω ότι πρέπει, οφείλω σε αυτούς, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα δημόσιο ευχαριστώ για αυτό που έχουν κάνει σε μένα, αλλά και δεν ήμουν μόνο εγώ το άτομο
που βρέθηκα σε μία παραθρησκευτική οργάνωση και με βοήθησαν να γίνω ένα μέλος του κοινωνικού συνόλου, ένα σωστό πλέον μέλος, αλλά και να επανταχθώ στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα άτομα, θύματα, όχι μόνο του ΚΕΦΕ, αλλά και άλλων οργανώσεων. Μάλιστα. Το σημείο, προσδιορίστε μου το σημείο αυτό, ήταν εκείνο το που έκανε το τελευταίο, την τελευταία σταγόνα να ξεχυλίσει το ποτήρι, από όσα βλέπατε, από όσα διακρίνατε, από όλα αυτά που είδατε και μας είπατε και προηγουμένως, ότι είναι οργάνωση, ότι ο σύζυγός σας είχε δει το μυστήριο του γάμου, όλα αυτά. Ναι. Ήταν η τελευταία σταγόνα που σας πήρα την απόφαση και είπατε ΚΕΦΕ, τέλος. Ναι. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Νομίζω όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον κόσμο που μας ακούει και τα νέα παιδιά που ίσως έχουν παρασυρθεί από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Να πω ότι μέσα από τις τεχνικές, μέσα από τα auditing που γίνονται στη Scientology, έχεις τη δυνατότητα σιγά σιγά προχωρώντας να δεις προηγουμένες ζωές σου. Όταν έχεις εσθενιστεί αυτή την ιδέα και μέσα από τις τεχνικές αρχίσεις να βλέπεις διάφορες εικόνες στην οθόνη του μυαλού σου, φυσικά δεν γνώριζα την ύπαρξη δαιμονικών δυνάμεων. Πολύ αργότερα μέσα από την Ορθοδοξία κατάλαβα το τι ακριβώς συνέβαινε την ώρα που γινόταν τα auditing της Scientology. Για κάποια στιγμή λοιπόν είδα στην οθόνη του μυαλού μου, είδα να ξετυλίγονται μπροστά μου όλες οι εικόνες που μου δίνανε εμένα τη δυνατότητα και τη βεβαιότητα ότι ήμουν ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που πραγματικά ντρέπομαι που το λέω, αλλά πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα βοηθήσω πάρα πολύ να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Είδα ότι ήμουν η Παναγία. Ήταν κάτι που... Τι να σας πω. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το δεχτώ, όσο και αν προσπαθούσα να... Όσο και αν δεν γνώριζα, όσο και αν έψαχνα, ήταν κάτι πέρα από τις δικές μου δυνάμεις. Όσο και αν βρισκόμουν σε λάθος χώρο. Αυτό με συγκλώνησε. Με συγκλώνησε πάρα πολύ για να αρχίσω να ψάχνω, να ρωτάω. Να ρωτήσω τότε τον ίδιο τον Κρατσία, όπως είπα και πριν, τα περί θρησκείας. Το τι σημαίνει ο Θεός για τη Scientology, τι σημαίνει η Εκκλησία τέλος πάντων και το τι ακριβώς γίνεται πίσω από όλα αυτά. Σας είπα για τις απαντήσεις που μου έδωσε. Φυσικά δεν με κάλυψαν. Δεν ήξερε και τίποτε άλλο να μου πει. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω πάνω σε αυτό. Όχι, μου είπατε και το σέβομαι, είστε ταραγμένοι αρκετά, σας γύρισα οδυνηρά πίσω σε τραγικές ώρες. Να κάνουμε ένα διάλειμμα προβάλλοντας μία κασέτα από μέλη, από μανάδες, από στελέχη πρώην, από μανάδες που έχουν κάποια προβλήματα με τα παιδιά τους και τα οποία μιλούν στην τηλετώρα γύρω από τη δράση των παιδιών τους, γύρω από αυτά που έχουν διαπιστώσει για τα παιδιά τους. Να δούμε αυτή την κασέτα. Πριν μία εβδομάδα η κάμερα της τηλετώρα αποκάλυψε το δράμα της οικογένειας Αποστολοπούλου που σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονέων η κόρη τους έπεσε θύμα του Κέντρου Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος του λεγόμενου ΚΕΦΕ. Συγκεκριμένα η κόρη τους Ντόρα Αποστολοπούλου πριν 1,5 χρόνο μετά από συναναστροφή με μέλη του ΚΕΦΕ και μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων που υπόσχονται τα γνωστά μεγαλύτερη βεβαιότητα για τον εαυτό μας, αυξημένη διορατικότητα και περισσότερη ευτυχία στη ζωή μας, διαφοροποιήθηκε στη συμπεριφορά της με αποτέλεσμα να σπάσει τους δεσμούς της με το οικογενειακό της περιβάλλον και να βάλει στην άκρη τα όνειρά της. Το ρεπορτάζ εκείνο έγινε αφορμή να ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων και να ξεκινήσει σειρά εκπομπών και σχολείων από το Γενικό Διευθυντή της Τηλετώρα, κ. Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. Την τηλετώρα άρχισαν να κατακλείσουν καθημερινά τηλεφωνήματα με επώνυμες καταγγελίες για τις δραστηριότητες του ΚΕΦΕ και να βγαίνουν στην επιφάνεια οι κρυφές πτυχές του που εκπρόσωποι του στην προηγούμενη εκπομπή θέλησαν να μην αποκαλύψουν για λόγους καθαρά συμφέροντος ή για άλλους που μόνο εκείνοι γνωρίζουν. Έτσι, σήμερα η κάμερα της τηλετώρα θα σας αποκαλύψει συγκλονιστικές ομολογίες γονέων αλλά και πρώην μελών του ΚΕΦΕ που έζησαν από κοντά τις δραστηριότητές του και έπεσαν θύματά του, αφού έτσι χαρακτηρίζουν σήμερα τον εαυτό τους. Είχαν καλέσει τον άντρα μου ως επιχειρηματία σε μία έκθεση μηχανημάτων στην Παλίνη.
Εκεί πήγαμε μαζί να τη δούμε. Μπαίνοντας μέσα στην πρώτη θέση υπήρχε μία κοπέλα η οποία έδινε αυτές τις προσκλήσεις για τα σεμινάρια Ούμαν. Κατά τον ίδιο τρόπο, μία κοπέλα με τα σεμινάρια Ούμαν χτύπησε την πόρτα της επιχειρήσεώς μας, όπως πηγαίνουν και χτυπάνε τις πόρτες όλων των επιχειρήσεων, και εκεί ήταν ο γιος μας και του έδωσε να πάρει αυτά τα σεμινάρια, τα Ούμαν. Έτσι πήγε το παιδί μας σε αυτά τα σεμινάρια, τα Ούμαν, φυσικά για τη δουλειά. Από αυτά τα σεμινάρια τα Ούμαν βρέθηκε στα σεμινάρια, τα ατελείωτα αυτά σεμινάρια του ΚΕΦΕ. Εκεί το παιδί μας συνέχεια βυθίζεται μέσα σε αυτά τα σεμινάρια, τα φιλοσοφικά, ούτε δεν ξέρουμε τι σεμινάρια είναι αυτά, δεν ξέρουμε. Το παιδί μας έχει αλλάξει τελείως. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε όπως πριν. Μιλάμε μαζί και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε όπως πριν. Είναι τελείως διαφορετικός. Τώρα, είναι τελείως διαφορετικό τώρα το παιδί μας. Όταν ειδικά του μιλήσουμε για αυτή την οργάνωση, αλλάζει η όψη του. Αγριεύει τόσο πολύ που δεν το αναγνωρίζουμε ότι είναι το παιδί μας. Τίποτε, απολύτως τίποτε. Απολύτως τίποτε. Αυτά τα σεμινάρια παίρνουν τα άτομα αυτά και τα προωθούν μέσα σε αυτά τα σεμινάρια του ΚΕΦΕ που τους αλλάζουν τελείως το χαρακτήρα τους. Έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Με άλλο χαρακτήρα μπαίνουν και με άλλο χαρακτήρα βγαίνουν από εκεί μέσα. Στην δουλειά την οποία αυτή βρήκε από εκεί να είναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει ανέβει επαγγελματικά, έχουν υποσχεθεί κάποια πράγματα. Αυτό δεν το ξέρω. Το ρωτάμε και δεν μας λέει. Μας λέει μόνο να πάμε και εμείς μέσα εκεί, να δούμε τι λένε και τι κάνουν. Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, δεν πρέπει να κάνει. Όχι, όχι, απολύτως τίποτα. Πριν πόσα χρόνια άρχισε το δικό σας πρόβλημα? Το δικό μου πρόβλημα πρέπει να ήταν πολλά χρόνια, αλλά εγώ δεν το ήξερα. Και τώρα τελευταία το έχω μάθει. Έχω μία κόρη και δουλεύει εκεί πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει τελείως, δεν έχει κοινωνική ζωή, δεν έχει φίλες, δεν έχει καμία, όταν λέμε κοινωνική ζωή, γύρω από το περιβάλλον μας το παλιό, καθόλου, και δεν είναι καθόλου δυσαρεστημένη. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς σαν άνθρωπος να είναι δυσαρεστημένη, γιατί δουλεύει πολλές ώρες. Τίποτα. Σαν ρομπότ, φεύγει το πρωί, έρχεται το βράδυ και όταν της πεις, ας πούμε, παιδί μου, κοίταξε τόσο πολύ που δουλεύεις, παίρνεις πολλά λεπτά, δεν σου απαντάει. Εν τω μεταξύ της λέω, έχεις ασφάλεια? Λέει, ασφάλεια εμείς δεν χρειαζόμαστε, γιατί εκεί πέρα εμείς που είμαστε δεν αρρωσταίνουμε ποτέ. Τι ακριβώς κάνετε? Κάνουμε διάφορα σεμινάρια, προσπαθούμε τους ανθρώπους που είναι δυστυχισμένοι να τους πάρουμε εκεί πέρα εμείς, και με τη μέθοδο του Χάμπαρτ θα μπορέσουν να ζουν ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, χωρίς προβλήματα. Και εγώ αυτό που με ανησυχεί σαν μάνα είναι ότι δεν με καταλαβαίνει που της μιλάω. Εγώ της μιλάω και αυτή είναι σαν να μιλάω, πού να σας πω, δηλαδή στον τοίχο. Πότε καταλάβατε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, πότε το καταλάβατε αυτό, πώς το καταλάβατε μάλλον? Το κατάλαβα από το χαρακτήρα που άλλαζε ο χαρακτήρας της, ας πούμε. Σαν παιδί εγώ, είμαστε πολύ αγαπημένες, ήταν πολύ καλό παιδί, δεν ήταν εγωίστρια καθόλου, ήταν μια κοπέλα, πώς να σας πω. Δεν είναι ότι το λέω γιατί είμαι μάνα της. Απλώς δεν είχε εγωισμό, τώρα έχει αποκτήσει τον εγωισμό και όλα αυτά που σας είπα γύρω από την κοινωνική της ζωή. Ξέρετε τι πάει να πει να μην έχει φίλες καμία? Και γιατί δεν έχει φίλες? Έχω ρωτήσει και έχω μάθει. Γιατί τους έκανε πλήση, τους έλεγε, ας πούμε, ότι πρέπει να έρθετε κι εσείς εκεί πέρα να δείτε τι ωραία που είναι και τι πρέπει να μάθουμε. Και όποιοι δεν πήγανε μαζί της, ας πούμε, εξέκοψε.
Και εμένα μου έχει πει πολλές φορές, μου είχε πει, να έρθεις κι εσύ μαμά, να δεις τι ωραία που είναι και τι ωραία πράγματα μπορείς να μάθεις εκεί μέσα. Εγώ να σας πω, πήγα μια φορά, αλλά είδα ότι ήταν πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν. Δεν τα καταλάβαινα, δεν καταλάβαινα ότι μπορεί να αυτό το πράγμα να με βοηθήσει σε τίποτα και... Δηλαδή τι φιλοσοφίες είναι, καταλαβίστηκε, τι είναι, για εξηγήστε. Κοιτάξτε να σας πω. Ακαταλαβίστηκες. Δηλαδή, κάτι το κενό. Δεν νιώθεις ότι αυτό το πράγμα θα σε βγάλει κάπου. Δηλαδή όλο προσπαθούν να προχωράνε. Πού όμως να πάνε. Δεν παίρνουν κανένα πτυχίο καταρχήν. Τίποτα. Δεν χρειάζονται τα πτυχία, λέει, γιατί τα μαθαίνεις, είσαι δυνατός άνθρωπος και τι χρειάζεται να έχεις ένα χαρτί. Αρκεί να ξέρεις. Είναι μία φιλοσοφία, δεν μπορώ να την καταλάβω. Πληρώνονται. Πληρώνονται μάλλον πολύ λίγα λεπτά. Και να σας πω και κάτι. Και αν τους δίνουν λίγα λεπτά, τους τα ξαναπαίρνουν με κασέτες, με βιβλία, με όλα αυτά. Κασέτες τι κασέτες. Κασέτες που δείχνουν το Χάμπαρτ και τη φιλοσοφία του. Και ότι έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και όλες τις βιβλιοθήκες του. Και πλουταίνει αυτός. Και δυστυχώς οι ανόητοι, τα ανόητα, τα παιδιά, τα δικά μας και πολλοί, και πολλές μάνες έχουν καταντήσει να πηγαίνουν εκεί πέρα να δίνουν τα λεφτά τους και αυτός να έχει γίνει πάμπλωτος σε όλες τις χώρες. Η κόρη σας ταξιδεύει? Όχι, δεν μπορώ να πω ταξιδεύει. Δεν έχει πάει ταξίδια με... Δεν πρέπει να έχει πάει ταξίδια. Πόσα χρόνια είναι στο ΚΕΦΕ? Πρέπει να είναι 5 χρόνια. Πριν δούλευε? Πώς δούλευε. Την άφησε τη δουλειά της και πήγε εκεί γιατί έπρεπε να πάρει, να μάθει κάτι καλύτερο. Σας έχει πει ποτέ πως έχει έρθει, πως ήρθε σε πρώτη επαφή με αυτούς? Όχι, αυτό δεν μου το έχει πει. Και πανελλημένως έχω ψάξει και της έχω πει τι έλειπε, ας πούμε, από μας, από την οικογένειά της, που την έκανε να μπορέσει να βρει κάτι καλύτερο. Δεν μου έχει απαντήσει, ούτε και σε αυτό. Σαν πατέρας έχετε κάποια εμπειρία για το ΚΕΦΕ, αφού ο γιος σας ήταν κάποιο διάστημα εκεί. Πείτε μου πώς ξεκίνησε η δική σας. Θα ήθελα στην αρχή να σας πω ότι ο γιος μου ήταν τριτοετής φοιτητής και αριστούχος και κάποια στιγμή βρέθηκε έχοντας στο χέρι του αυτό το περιβόητο τεστ της Οξφόρδης, το τεστ ευφυΐας, το οποίο του το δώσανε στον δρόμο τυχαία και που το είναι εντελώς φυσιολογικό να το συμπληρώσει για να δει που βρίσκεται από πλευράς ευφυΐας. Με αυτόν τον τρόπο αποκατέστησε μία επαφή με το ΚΕΦΕ, η οποία επαφή άρχισε με το τεστ και στη συνέχεια εξελίχθηκε παρακολουθώντας κάποια σεμινάρια. Θα ήθελα να πω ότι στο διάστημα αυτό που παρακολουθούσε τα σεμινάρια, εμείς ήμασταν ενημερωμένοι από το παιδί ότι παρακολουθούσε αυτά τα σεμινάρια στο ΚΕΦΕ. ΚΕΦΕ ακούγαμε, Κέντρο Εφημερωμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, ένας αγγελικός τίτλος, δεν εμπνέει καμία ανησυχία και έτσι ήμασταν και ήσυχοι ότι το παιδί μας ασχολείται με φιλοσοφία και με πράγματα πνευματικά. Παρακολουθώντας όμως τα σεμινάρια, τόσο εμείς όσο και το φιλικό του περιβάλλον, είδε μία μεταβολή στην προσωπικότητά του. Δεν βλέπαμε το παιδί μας έτσι όπως ήταν. Είχε αλλάξει το ύφος του, είχαν αλλάξει τα ενδιαφέροντά του και κάποια στιγμή μας ανακοινώνει ότι θα εγκαταλείψει τις σπουδές του και θα αρχίσει να ασχολείται νυχθημερών με το ΚΕΦΕ. Θα πηγαίνει να προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του. Ίσως και αφιλοκερδός. Δεν είχε αυτό ξεκαθαρίσει. Είχε όμως δεσμευθεί, υπογράφοντας ένα πενταετές συμβόλαιο, εργασία στο ΚΕΦΕ. Προσπαθήσαμε λοιπόν τότε, όταν είδαμε ότι αρχίζει να εγκαταλείπει τις σπουδές του, να ρωτήσουμε, να μάθουμε τι είναι αυτό το ΚΕΦΕ και να τον ρωτήσουμε και τον ίδιο να μας εξηγήσει τις σκέψεις του. Μέσα σε αυτή την αναζήτηση είχαμε τη μεγάλη τύχη να βρεθούμε μέσω ενός καθηγητού του σε επαφή με τον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο. Ο πατέρας Αντώνιος ήταν βαθύς γνώστης του προβλήματος, μας παρέπεψε αμέσως σε άτομα τα οποία γνωρίζανε τι εστί ΚΕΦΕ και τι εστί σαϊοντολογία, μας δώσανε έντυπα δημοσιευμένα κείμενα τα οποία μελετήσαμε και τότε βεβαίως νιώσαμε το έδαφος να υποχωρεί κάτω από τα πόδια μας. Βλέπαμε ότι πηγαίναμε να χάσουμε το παιδί μας. Τι γράφανε αυτά τα πράγματα μέσα?
γράφανε καταρχήν ότι αυτή η αθώα οργάνωση δεν είναι καθόλου αθώα, είναι μια οργάνωση η οποία έχει έναν κύκλο εργασιών που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο, στην οποία έχουν εμπλακεί πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι. Θυμάμαι ότι μέσα σε αυτούς που είχαν εμπλακεί ήταν και άτομα τα οποία φτάσανε και στην αυτοκτονία, διότι δεν είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν όλο και περισσότερο μέσα στα δίχτυα τους. Και βεβαίως ότι δεν υπήρχε πλέον καμία επαφή με τους οικείους, είτε αυτοί ήταν οικογενειακό περιβάλλον, είτε ήταν φίλοι. Διότι εδώ πρέπει να πω αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς από τις πρώτες στιγμές, είναι ότι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της οργάνωσης είναι η ρήξη, η οριστική των δεσμών του ατόμου που μπλέκεται στα δίχτυα τους με την οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον. Διότι βεβαίως από εκεί θα προκύψει οποιαδήποτε αντίδραση. Από εκεί και πέρα τώρα. Ερχόμαστε σε επαφή λοιπόν με τον πατέρα Αντώνιο Λεβεζόπουλο, μας παραπέμπει στα άτομα αυτά τα οποία μας δίνουν αυτά τα έντυπα, τα μελετάμε και προσπαθούμε, από εκεί και μετά αρχίζει μια προσπάθεια καταρχήν να συνεννοηθούμε με το γιο μας. Αλλά σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν άλλο άνθρωπο, έναν άλλο παρμένο, έναν ντοπαρισμένο ψυχικά άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει επαφή μαζί μας. Άλλα του λέμε εμείς, άλλα πάντα εκείνος. Ξέρει τι θέλει και προσπαθεί να το στηρίξει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα επιχειρήματά μας. Ένα από τα επιχειρήματά μας ήταν το εξής. Μα πώς είναι δυνατόν να θέλουν το καλό σου αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σου δίνουν κίνητρα να σταματήσεις τις σπουδές σου. Ένας που θέλει το καλό σου ποτέ δεν θα σου προτείνει αυτό το πράγμα. Θα σου πει τέλειωσε τις σπουδές σου και έλα μετά να συζητήσουμε τι θέλεις. Δεν θα σε προτρέψει να διακόψεις τις σπουδές σου. Αυτό ήταν αδύνατο να το καταλάβει. Και πολλά άλλα επιχειρήματα, ατέλειωτος όρος συζητήσεων, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε επαφή. Ήταν αδύνατον. Ήταν μεγάλη έβνοια της τύχης που βρεθήκαμε μπροστά στην κυρία Τουλούπη. Η κυρία Τουλούπη, έχοντας τις εμπειρίες από το περιβάλλον αυτό, μπόρεσε να μιλήσει στον γιο μας με τη γλώσσα του, τη γλώσσα που του διδάσκανε αυτή εκεί μέσα, και έτσι άρχισε λίγο να τον ταρακουνάει. Του έβαλε λίγο την αμφιβολία ότι πιθανόν τα πράγματα να μην είναι έτσι ακριβώς όπως του τα παρουσιάζανε. Και αρχίσαμε συνέχεια επαφές και συζητήσεις και ξανά συζητήσεις, ώσπου ευγνωμονώντας το Θεό, βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να μπορέσει ο γιος μας να αποσπαστεί από αυτή την οργάνωση. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει τις σπουδές του. Συνεχίζει τις σπουδές του βεβαίως, συνεχίζει τις σπουδές του με την ίδια ζέση που παρακολουθούσε πριν έρθει σε επαφή με αυτή την οργάνωση και προχωράει κανονικά. Και ευχαριστούμε, όπως είπα και πάλι, τον Θεό που μπόρεσε να δει την αλήθεια. Αυτό το οφείλουμε, και πρέπει να το τονίσω αυτό, στον πατέρα Αντώνιο Λεβεζόπουλο, ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια βοηθώντας τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη του, και βεβαίως και στην κυρία Τουλούπη, στην οποία θα ήθελα δημόσια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Για πείτε μου, το παιδί τώρα, το οποίο έχει φύγει βέβαια από την οργάνωση, γλίτωσε από τα δίχτυα του κέντρου αυτού. Τον έχετε ρωτήσει τι γινόταν εκεί μέσα, τι κάνανε? Βεβαίως, πάρα πολλά. Όπως σας είπα, περάσαμε πάρα πολλές ώρες συζήτησης, όπου μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, γινόταν και η ενημέρωσή μας πάνω στο τι γινόταν. Τα πράγματα ξεκινούσαν όλα πολλά όμορφα και καλά, αθώα. Γινόταν η συζήτηση περί ειρήνης, αυτά είναι τα αρχικά. Κάποια στιγμή άρχισαν να του αναθέτουν εργασίες οι οποίες ήταν υποτιμητικές για το άτομό του. Δηλαδή. Παράδειγμα, του είπανε, εάν θέλεις μπορείς να καθαρίσεις την τουαλέτα. Αυτό είναι προφανές ότι είναι τακτική. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει και ισοπεδώνεται η προσωπικότητά του, θα πάει να καθαρίσει την τουαλέτα. Εάν δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν θα πάει. Οπότε ξέρουν αυτοί ότι με αυτό το άτομο πρέπει ακόμη να δουλέψουν. Είναι προφανώς μέσα στην τακτική τους αυτό το πράγμα. Και άλλου είδους τέτοιες εργασίες. Στην αρχή τακτοποιούσε φακέλους. Στη συνέχεια μελετούσαν διάφορα έργα του αυτού του ψευδοφιλόσοφου, ο οποίος είναι επικεφαλής τους, του Ρον Χάμπαρντ. Προσπαθώντας να βρούνε τέλος πάντων την αλήθεια και όλα αυτά τα οποία επαγγέλλονται. Και δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να σας πω πάνω σε αυτό το θέμα, διότι είναι πάρα πολλά. Αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα όταν έφυγε την οργάνωση, απειλές ίσως? Όχι. Όχι, δεν αντιμετώπισε. Αντιμετώπισε όμως την προσπάθεια της οργάνωσης να αποκαταστήσει επαφή μαζί του, την οποία φροντίσαμε να την περιορίσουμε και
πιστεύω ότι την ελαχιστοποίησα με αυτή, με διάφορους τρόπους. Δηλαδή με το που φεύγεις, εξακολουθούν αυτοί να θέλουν να έχουν επαφές μαζί σου? Βεβαίως, βεβαίως, και επαφές και τηλέφωνα, και μάλιστα έχω μιλήσει κι εγώ προσωπικά στο τηλέφωνο με κάποια κοπέλα η οποία μου ήταν άγνωστη. Της είπα, την παρακάλεσα στην αρχή, δεν με άκουσε, επανήλθε μετά από ένα χρονικό διάστημα. Της μίλησα κάπως έντονα και της είπα, σας παρακαλώ να μην με ξανενοχλήσετε, διότι ο γιος μου έχει αποδεσμευτεί πλέον από εσάς και θα ευχόμουν να συμβεί και το ίδιο με εσάς που μου τηλεφωνείτε αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι αυτό κάπως τους συνεκίνησε ή τους ταρακούνησε, δεν ξέρω, μπήκε ίσως και ο εγωισμός στη μέση και δεν μας ξαναενόχλησαν τηλεφωνικά. Πριν 4 χρόνια ένας νεαρός φοιτητής γνώρισε το ΚΕΦΕ. 3 μήνες έκανε σεμινάρια, άλλους 4 δούλεψε, μέχρι κάποια μέρα που θέλησαν να τον προωθήσουν για ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στη Δανία. 4 χρόνια τώρα μετά η μητέρα του είναι κοντά μας να μας εξιστορήσει πώς ακριβώς ξεκίνησε το δικό της δράμα και πώς έληξε βέβαια. Από προσπέκτους στο δρόμο γνώρισε το ΚΕΦΕ και θέλησε να πάρει κάποιο σεμινάριο επικοινωνίας. Μπήκε λοιπόν, του άρεσε και το περιβάλλον, η ομαδική εργασία, όλα αυτά. Πήρε το σεμινάριο και του προσέφεραν εργασία. Πληρωνότανε? Τίποτα. Έσπαγε κυριολεκτικά τα πόδια του. Από το πρωί στις 7 μέχρι τις 11 το βράδυ, ερχόταν το παιδί μου κατευθείαν και έπεφτε στο κρεβάτι, ούτε να φάει δεν ήθελε. Και όλα αυτά για το ΚΕΦΕ. Είχε έναν επηρεασμό διαφορετικό από... Ούτε εμείς μπορούσαμε να το επηρεάσουμε, ούτε το... Η σχολή που ήταν στη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε και πήγαινε τόσο καλά και όλα αυτά. Εγώ παρακολουθούσα κάπως από τα παρασκήνια. Είχα πάει 2 φορές στο ΚΕΦΕ και είχα συναντήσει εκεί το περιβάλλον και όλα αυτά και τους είχαν πραγματικό γκέτο, αυτό και κάτι άλλα παιδιά, σε ένα δωμάτιο να μελετούνε με τις ώρες. Δεν μου επέτρεπαν ούτε να τον εδώ αυτές τις 2 ώρες που πήγα. Όταν σας είδαν εκεί πέρα τι κάνανε? Εγώ περίμενα να δω την εξέλιξη. Μετά από μερικές μέρες, αφού περάσανε 3-4 μήνες που εργαζόταν εκεί, εγώ ψυχάρισα να δυσανασχετώ για το παιδί μου, γιατί είχε εγκαταλείψει τις σπουδές του. Αυτό δεν ήταν προς συμφέρον μας. Αλλά μου λέει, μαμά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ και πρόκειται να πάω στη Δανία, τώρα, μετά από λίγο καιρό, να πάρω του Όντι το πτυχίο και από εκεί μου υπόσχονται ότι θα έρθω εδώ πάλι στην Αθήνα σε ένα καινούριο κτίριο, καινούριο κέντρο που θα είμαι πια εκεί διευθυντής. Σε ποιο κέντρο? Ένα κέντρο καινούριο που θα ιδρυθεί. Αλλά εκτός από αυτό μου είπε ότι μπορούσε να πάει και στην Αμερική ακόμα να τον εστήλουνε και να μάθει ορισμένα πράγματα που θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει στο άλλο κέντρο που ετοιμάζαν να φτιάξουν στην Κέρκυρα για αποτοξίνωση νέων.